Μία από τις πιο παραγωγικές ετήσιες βροχές μετεωρητών του έτους, οι Περσίδες, θα κορυφωθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο, φέρνοντας έως και 75 πεφταστέρια την ώρα στον ουρανό. Αν και αναμένονται φωτεινοί μετεωρίτες, η θέασή τους μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από το δυνατό φως του φεγγαριού. Ωστόσο φέτος, το φεγγάρι θα δύσει ακριβώς, καθώς αρχίζει να εμφανίζεται η έντονη δραστηριότητα των Περσίδων, σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Μετεωρητών. Η καλύτερη ώρα για να παρατηρήσετε τον ουρανό θα είναι μετά τη 1 το πρωί, τοπική ώρα τη Δευτέρα, 12 Αυγούστου. Τα πεφταστέρια προκαλούνται από κομμάτια μετεωρητών, που εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης, θερμαίνονται και εξατμίζονται, απελευθερώνοντας λωρίδες φωτός στον ουρανό. Οι Περσίδες κινούνται με ταχύτητα 60 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο και συνήθως 50 με 75 από αυτούς είναι ορατοί κάθε ώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η βροχή μετεωρητών των Περσίδων είναι γνωστή για τους γρήγορους και φωτεινούς μετεωρίτες της, σύμφωνα με την NASA. Οι μετεωρίτες αυτοί φαίνεται να πηγάζουν από τον αστερισμό του Περσέα, από όπου πήραν και το όνομά τους. Αυτός ο αστερισμός θα ανατείλει ψηλά στον βορειοδυτικό ουρανό, στο βόρειο ημισφαίριο, τις ώρες μετά τα μεσάνυχτα, όταν αναμένεται να φανούν τα περισσότερα πεφταστέρια. Αν και η αιχμή του επόμενου Σαββατοκύριακου προσφέρει την υψηλότερη συχνότητα μετεωρητών, οι Περσίδες είναι ενεργοί από τις 14 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου. Η ορατότητα των πεφταστέρων εξαρτάται πολύ από τις φάσεις της σελήνης. Ευτυχώς, τη Δευτέρα 12 Αυγούστου, το φεγγάρι θα δύσει περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα σε όλο το βόρειο ημισφαίριο. Απαιτείται επίσης καθαρός, σκοτεινός ουρανός για να δείτε τους μετεωρίτες. Τα κιάλια και τα τηλεσκόπια δεν συνιστώνται για να βλέπετε βροχές μετεωρητών, καθώς είναι προτιμότερο να αφήσετε τα μάτια σας να βλέπουν ολόκληρο τον ουρανό για να ψάξουν για πεφταστέρια.